Βρίσκονται οι εντατικές κατοικίες Γιάννουης, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα? Τα σημαντικότερα είναι ότι πέρασαν 35 μέρες, τώρα 36, αν θυμάμαι καλά, από τις 8, τις 8 το μήνα κλείσαμε ένα μήνα και δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ ακόμη στους ανθρώπους που τα ισόγεια όλα αυτά που βλέπουν εδώ στον οικισμό και στον άλλο έχουν πνιγεί όλα. Δεν έχει μείνει τίποτε μέσα υποσκευή και τα λοιπά. Και δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Δεύτερον, είναι τα υπόγεια όλα τα κτίρια αυτά. Ο κόσμος αναγκάζεται να πληρώνει 1.000 και 1.500 ευρώ για να καθαρίσει τα υπόγεια. Και υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, πέραν την οικονομική δυσκολία, υπάρχουν άνθρωποι ανήμποροι, γέροντες, ξέρω εγώ, που δεν μπορούν από μόνοι τους. Και κρατική έρευνα καμία για αυτό το ζήτημα τουλάχιστον. Μόνο τώρα τις τελευταίες μέρες πήραν τον όγκο τα σκουπίδια, δηλαδή, ο Δήμος, και ακόμα συνεχίζει. Και μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα πιστικό. Αν βρέξει αύριο δεν μπορούμε να περπατήσουμε να μπούμε μέσα στα σπίτια μας. Απ' τη λάσπη ακόμα. Περνάνε κάποιοι σκούποι, σκουπίζουν, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Εσείς τι ζητάτε? Αυτά που σας είπα, τα αυτονόητα. Δηλαδή να δοθούν αποζημιώσεις πρώτα και κύρια στους ανθρώπους που πλήγηκε το ισόγειο. Και για τα υπόγεια βέβαια και τους κοινόχρηστους χώρους. Όλα αυτά και έχουμε και μια σειρά.